Η δράση αυτή λέγεται Συνομιλίες Χανιά και είναι μία performance, ένα ακουστικό και χορογραφικό έργο της χορογράφου Ήρης Καραγιάν. Έχετε συνδεθεί όλοι και ξεκινάμε όλοι μαζί σαν ομάδα την περιήγηση μέσα στο στάδιο. Ευχαριστώ πολύ. Κάνω ποδήλατο σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Είναι η δουλειά μου. Στο ποδήλατο μου αρέσει η ελευθερία που σου δίνει. Ό,τι του δίνει, σου δίνει. Το ποδήλατο είναι έκφραση. Ασχολούμαι με το στίβο εδώ και 7 χρόνια. Κάνω 100 και 200 μέτρα. Το είχα γυρίσει και 400 πριν την πανδημία. Και προπόνηση να μην έχω, πάλι έρχομαι εδώ κάθε μέρα. Δεν θα κάτσω σπίτι. Αυτό είναι το σπίτι μου. Με βρήκε ένας προπονητής και μου είπε «Ξεκίνα άρση βαρών, είσαι καλή». Το είπα στη μητέρα μου και ήταν αντίθετη. Μου έλεγε «Είσαι κοπέλα, δεν είναι γυναικείο άθλημα αυτό». Τρόμαζε μη γίνω άντρας. Το τι κάνω με το σώμα μου είναι δικό μου θέμα. Και στο κάτω-κάτω αν θέλω να γίνω άντρας, ποιος θα με εμποδίσει. Από μικρός έβλεπα ταινίες με πολεμικές τέχνες. Μου άρεσαν και είπα να δοκιμάσω. Μου αρέσουν πιο πολύ τεχνικές εδάφους. Η τεχνική του στραγγαλισμού, γιατί νιώθω πως είναι εύκολη και χρησιμοποιείται αρκετά εύκολα. Το κάθε σπαθί έχει διαφορετικά χτυπήματα, διαφορετικές κινήσεις και διαφορετικά μέρη του σώματος που μπορείς να χτυπήσεις τον άλλον. Το σπαθί μπορεί να σε μαστιγώσει γιατί είναι βλήγιστο. Ήμουν αθλήτρια και βγαίνω στο ταπί και γυρνάω στον εαυτό μου και λέω «Τώρα θα τα κάνω όλα αφού μπορώ να με δει και η προπονήτριά μου και να νιώσει περήφανη για μένα και τους σκόπους που κάναμε μαζί». Άρχισα μπάσκετ όρθιος. Απλά μου πρότεινε ο κύριος Γιώργος Σκορδίλης να παίξω με αμαξίδιο γιατί έχω μια ικανότητα στο μπάσκετ. Όπως βλέπεις, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Κάνουμε προπονήσεις 2 φορές την εβδομάδα και παίζουμε αγώνες κατάταξης στη Β' κατηγορία. Μπράβο!